Χρειάστηκαμε να σου δώσουμε αρκετά ηρεμιστικά. Έχουν περάσει ήδη 5 ώρες από την ώρα που σε φέρανε. Σε πριν μισή ώρα ξύπνησες. Σε φέρανε ελικόπτερα του στρατού. Ξέρεις πως είναι στρατιωτική βάση εδώ. Και είμαι αναγκασμένη σε ανοίξει ξανά. Να αρχίσουμε από την αρχή μαζί σου. Να μείνεις μέσα στο νοσοκομείο για τουλάχιστον ένα μήνα. Θα κάνουμε εβδομαδιαία τεστ να δούμε πώς η κατάστασή σου προχωράει. Θέλω να δω ακριβώς πώς δουλεύει ο κεφαλός σου. Θα κάνουμε MRI scan, θα κάνουμε κεφαλογράφημα, θα κάνουμε πολλά ψυχιατρικά τεστ, ψυχολογικά τεστ. Θα έχεις σαν homework, πρέπει να σου γραφίσεις, κάποιες φωτογραφίες που θα σου δείχνω. Θα είναι μια σειρά από tests που εσύ με αναγκάζεις να κάνω σαν άλλη μια φορά. Και τώρα που έχεις ηρεμήσει κάπως, θα ήθελα να μου απαντήσεις. Ξέρεις πια πως γίνεται, σε κάποιες πολύ βασικές ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις τι χρονιά έχουμε, ποιον έχουμε πρωθυπουργό στην Ελλάδα, ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Αμερικής. Ας το, αυτό είναι λίγο περιθυμένο. Πού ήσουν χθες βράδυ πριν σε βρει ο στρατός? Με ποιον συνομίλησες τελευταία φορά στο τηλέφωνο? Είναι πολύ convenient για σένα, Zenith, κάθε φορά που έρχεσαι να μην θυμάσαι τα περισσότερα. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει από το IQ test που σου κάναμε, είσαι αρκετά έξυπνος για αυτό που δείχνεις. Οπότε, πες μου ότι θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τίποτα, επιμένει, Zenith. Πώς μπορεί κάθε μήνα να βρίσκεσαι σε διαφορετική χώρα και όλες οι κυβερνήσεις να σε στέλνουν πίσω εδώ και σε τέτοια κατάσταση? Κάτι πάει λάθος, Zenith. Έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματός σου? Ποιοι είναι οι φίλοι σου αυτό το καιρό? Δεν έχεις φίλους? Πες μου, Zenith. Δεν επέμειναν και πολλά. Ας μιλήσουμε κάτι που είμαι σίγουρη πως θα θυμάσαι και ακόμα έχεις σε αντίθεση με τους φίλους σου. Πες μου για τους εφιάλτες που είχε, Zenith. Ήμουν σίγουρη πως ακόμα θα τους έχεις. Και είμαι σίγουρη ότι έχουν χειροτερέψει, έτσι δεν είναι? Μίλα μου λοιπόν για τους εφιάλτες. Ακόμα
ακόμα ξυπνάς 3 η ώρα το βράδυ κάθε μέρα και 5 κάθε μέρα και βλέπεις ακριβώς τον ίδιο εφιάλτη με την κουκουβάγια να στέκεται έξω από το παράθυρο. Θέλω επιτέλους να προσπαθήσεις εσύ, Ζένεφ, να μου εξηγήσεις τι νομίζεις πως η κουκουβάγια συμβολίζει. Τι χρώμα έχει η κουκουβάγια, Ζένεφ? Λευκό. Τι μπορεί να σημαίνει? Γιατί βλέπεις επαναλημμένα αυτό το όνειρο? Ναι. Μίλα μου, ναι. Σε τρελαίνει που βλέπεις αυτό το όνειρο? Δεν αντέχεις και νιώθεις πάρα πολύ άσχημα όταν ξυπνάς και βλέπεις αυτό το όνειρο. Και τι κάνεις για να βοηθήσεις τον εαυτό σου, Ζένεφ? Πώς γίνεται κάθε φορά να είσαι σε αυτή την άθλια κατάσταση? Σαν ήθελα λυπάμαι αυτό του πω, αλλά νιώθω πως ξέρεις περισσότερο από ό,τι λες. Και τελευταία φορά μας είπες αρκετά ψέματα, τα οποία εμείς καταλάβαμε, αλλά τόσο καιρό που γνωριζόμαστε, ειδικά εμείς οι δύο, σαν και ειδικά κάθε φορά που έρχεσαι εδώ να ζητάς σε μένα με το όνομα, θα περίμενα περισσότερα, τουλάχιστον ειλικρίνεια. Οπότε θα σου το πω και ελπίζω να το καταλάβεις αυτή τη φορά. Ή θα είσαι ειλικρινής μαζί μου για το τι συμβαίνει, ή θα σε αναλάβει άλλος ψυχίατρος. Okay, πολύ καλή αρχή. Αφού θέλεις να μου πεις εμένα τα πάντα, άρχισε. Τι γίνεται με τις φωνές στο κεφάλι σου, Ζένεφ? Θέλω να μάθω πόσες είναι επιτέλους. 5. Okay, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου τις αναγνωρίσεις μία-μία. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτές μία-μία. Ας αρχίσουμε από την πρώτη. Και όταν λέω από την πρώτη, από αυτήν που μιλάς εδώ και πάρα πολύ καιρό και την πιο συχνή. Με την πρώτη μιλάς από όταν ήσουν 8 χρονών. Είναι θηλυκή αντρική φωνή. Αντρική. Είναι όλες αντρικές φωνές. Η δεύτερη κεντρική. Όλες βγήκανε ταυτόχρονα. Και οι 5 φωνές. Σπάνια συμβαίνει αυτό συνήθως. Με το χρόνο μπαίνουν και άλλες φωνές. Αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, Ζένεφ. Αλλά μην ανησυχείς, αν είσαι ειλικρινής μαζί μου, μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Πες μου ποια είναι η φωνή που σου μιλάει πιο συχνά. Okay. Και συνήθως σου λένε αρνητικά πράγματα, καλά πράγματα, σε οθούν να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Ποια είναι η φωνή που σε οθεί να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις, Ζένεφ? Πράγματα σαν τι? Να ασκήσεις βία, να κλέψεις και να καταστρέψεις. Εσύ, Ζένεφ, είσαι η έκτη φωνή. Οπότε εσύ είσαι ένας και υπάρχουν άλλοι 5 μαζί σου. Έχεις δει ποτέ αυτές τις φωνές ή απλά ξέρεις πως υπάρχουν μέσα στο κεφάλι σου? Δεν τις έχεις δει ποτέ, αλλά ξέρεις πως είναι πραγματικές. Πως το ξέρεις αυτό, Ζένεφ? Πως διαχωρίζεις την πραγματικότητα από ένα όνειρο ή ένα ψέμα, για παράδειγμα? Είναι τόσο αληθινές που δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Και αν σου έλεγα ότι είναι ψυχιατρικό πρόβλημα αυτό, Ζένεφ, που έχεις πολλαπλές προσωπικότητες, δεν θα με πίστευες. Δεν θα προσπαθήσω να σε πείσω, γιατί ξέρω είναι αδύνατον. Ξέρω πως όλοι μαζί έχετε το ίδιο σώμα και ξέρω πως δεν έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Όλες οι φωνές, έτσι δεν είναι? Υπάρχει καμία φωνή από αυτές που είναι καλή, σε συμβουλεύει καλά πράγματα? Μία μόνο. Τις φοβάσαι, Ζένεφ? Είναι πιο δυνατή από σένα.
και δεν θυμάσαι καθόλου τι γίνεται. Okay, Zenith. Δεν θέλω να μου ταράζεσαι. Πιέσω το χαμομήλι που σου μου βάλει νοσοκόμες με τα ηρεμιστικά. Θέλω να είσαι ήρεμος, δεν θέλω να πιεστείς καθόλου. Απλά θέλω να λύσουμε τα προβλήματα που έχεις με τον χρόνο. Δεν πειράζει, πάρε το χρόνο σου και θα μιλήσουμε εμείς. Ωραία, πιέσαι το χαμομήλι. Μπράβο. Ωραία, πες μου τώρα. Επικοινωνείτε μαζί οι φωνές στον εγκέφαλο, όλοι μαζί. Ενώ υπάρχει κάπου που συναντιέστε όλοι μαζί, δεν έχετε συναντηθεί ποτέ ο ένας με τον άλλον και απλά ο καθένας βγαίνει στο φως και κάνει ό,τι θέλει. Δύο φορές μόνο έχετε συναντηθεί όλοι, πότε ήταν αυτό? Okay. Ήταν την πρώτη φορά που ήρθες και μια άσχετη στιγμή όταν ήσουν μικρότερος. Μήπως θυμάσαι τι έγινε και έγινε αυτή η αλλαγή, έγινε αυτό το συμβάν. Πρέπει να έχει γίνει κάτι τότε. Δεν μπορείς να θυμηθείς. Δεν πειράζει, μην πιέζεσαι. Αλλά θα ήθελα αυτή την εβδομάδα μέχρι να σε δω την επόμενη φορά να σκεφτείς τι έγινε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς δουλεύει το σύστημα μέσα στο μυαλό σου. Χρειαζόμαστε να αναλύσουμε μία-μία από τις φωνές. Θέλω να μου πεις τα όνοματά τους, θέλω να μου πεις πώς σκέφτονται, θέλω να μου πεις τα ενδιαφέροντά τους, ηλικίες, τα πάντα. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, έχεις κάτι άλλο που θες να μου πεις, Zenith? Είσαι χαρούμενος που επιτέλους μου αποκάλυψες. Να σου πω την αλήθεια, μου είχε περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να έχεις πολλαπλές προσωπικότητες, αλλά δεν φερούσουν σαν το στάντερ μοντέλο που έχουμε. Okay. Μπορείς να μου πεις το οτιδήποτε, Zenith. Μπορεί να είσαστε πάνω από πέντε. Τι εννοείς μπορεί? Είσαι μπερδεμένος αυτή τη στιγμή, το ξέρω, πως νιώθεις κι εσύ ότι είσαι μία προσωπικότητα από τις πολλές, αλλά με να ηρεμήσεις, θέλω να ξέρεις ότι εσύ ο Zenith. Με ξέρεις, σε ξέρω τόσο καιρό, γνωριζόμαστε. Θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ξέρω πως είσαι ταραγμένος, οπότε θα το σταματήσω εδώ. Θα σου γράψω τρία φάρμακα να παίρνεις, θα σταθείς να σου κουμές ένα πρωί, ένα μεσημέρι, ένα βράδυ. Σε παρακαλώ, σε ενδεφέρω να φέρεις καμία αντίρρηση. Θέλω να είσαι καλός με όλους εδώ μέσα. Δεν θέλω προβλήματα. Θυμίσου ότι αν γίνεται οτιδήποτε θα έχω φύγει σαν ψυχιατρό σου και θα σε αναλάβει κάποιος άλλος. Και δεν είναι καθόλου καλό για σένα αυτό, επειδή ξέρω την αδυναμία που μου έχεις. Απογορεύεται τα τηλεφωνήματα για οποιονδήποτε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα βγαίνεις, θα διαβάζεις βιβλία, θα μιλάς με τα άτομα που είναι εδώ μέσα. Θα είσαι ευγενικός με τους νοσοκόμες. Αλλά απογορεύεται η οποιοδήποτε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Θα σκεφτείς αυτά τα δύο συμβάντα που σου είπα. Θέλω την επόμενη φορά να έρθεις να μου το πεις σε λεπτομέρειες. Είμαι σίγουρη με τα φάρμακα που θα σου δώσουν για να ηρεμήσεις. Θα είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Και θα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο ήσυχα, επειδή δεν είσαι καλά ακόμα, Zenith. Σε βλέπω και πραγματικά χρειάζεσαι βοήθεια και είμαι πολύ χαρούμενη πως το κατάλαβες και εσύ αυτό. Θα πάρεις τα φάρμακα, θα γυμνάζεσαι αναγκαστικά μισή ώρα την ημέρα. Κάνει καλό στο μυαλό η γυμναστική, θα τρως τα φαγητά που σου δίνουνε. Την επόμενη εβδομάδα, Zenith.